Ολόκληρη επιχείρηση έστησαν χθες βράδυ η αστυνομία και η περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να εντοπιστούν και να ενημερωθούν ότι πρέπει να αυτοπεριοριστούν στις οικίες τους οι 20 βολιώτες που πήγαν εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Με το που το μάθαμε, ευτυχώς, και ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν στο κομμάτι της ενημέρωσης και του συντονισμού, είναι ότι χθες βρέθηκαν το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε πάρκινγκ από ιδιωτική επιχείρηση όπου πήραν τα γιοταχή τους. Συντονιστήκαμε ο Περιφερειάρχης με τον Περιφερειακό Διευθυντή και εγώ με τον Αστυνομικό Διευθυντή Μαγνησίας και με τις πληροφορίες που είχαμε και βρίσκοντας το κινητό τηλέφωνο από το τουριστικό γραφείο, ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Δώσαν στην αστυνομική διεύθυνση τη λίστα των ονομάτων όπως προβλέπετε λόγω προσωπικών δεδομένων. Και ενημέρωσαν μέσω κινητού έναν-έναν από την αστυνομική διεύθυνση ότι πρέπει να τεθούν σε κατοίκον περιορισμό, γιατί αυτό προβλέπει η Υπουργική Οδηγία και δει όταν έρχεσαι από μια πόλη που βρίσκεται σε καραντίνα. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθα ζητώντας από την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας να τηρήσει αυτά που προβλέπονται γιατί για την χνηλάτιση και την εφαρμογή των νόμων είναι υπεύθυνη η αστυνομία και να ελέγξει αν και κατά πόσον τηρούν αυτό που προβλέπεται. Επιμένω, γιατί έλειπαν πολλές μέρες και δεν έχουν επαφήσεις με την ελληνική πραγματικότητα οι άνθρωποι. Για ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά μίλησε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας. Πραγματικά αποτελούν υγειονομική βόμβα. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι καλά. Όμως σε μια φάση που είμαστε αυτοπεριορισμένοι μέσα, κυκλοφορούμε με τις μάσκες, έχουμε κλείσει τα παιδιά μας που ήρθαν από το εξωτερικό 20 μέρες μέσα και είναι 20 χρονών, δεν είναι ούτε 50 ούτε 60. Πρέπει να σεβαστούμε τον κόσμο που βρίσκεται στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, τον κόσμο που νοσεί στο σπίτι, τις ΜΕΘ οι οποίες στενάζουν γιατί δεν έχουν κρεβάτια. Να δούμε και τι γίνεται γύρω μας και μαθαίνουμε ότι κάποιοι ήθελαν να πάνε σε συνέδριο διαλογισμού. Εγώ θεωρώ ότι είναι απουσία κατά πρώτον σεβασμού απέναντι στον συμπολίτη και στον εαυτό τους. Αίσθηση προκαλεί η απόπειρα των τουριστικών πρακτόρων του Βόλου να διαψεύσουν ότι η επίμαχη εκδρομή διοργανώθηκε από συναδελφό τους. Το αν υπάρχει βολιώτης ή όχι, το ξέρουν οι άνθρωποι του επαγγέλματος πολύ καλά. Αυτός ο οποίος ασχολήθηκε ενδεχομένως εδώ θα είναι αντικείμενο της εισαγγελίας το να βρεθεί αν όχι. Πάντως θα σας πω το γεγονός και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Μια μάζα ανθρώπων σίγουρα δεν πηγαίνει εκδρομή ως έτυχε στη Βόρεια Ελλάδα για να ξεκινήσει από εκεί αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε πάει εκδρομές τουριστικές και ξέρουμε. Πρακτορεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή κάποιος τους συντονίζει, τους λέει θα πάτε τάδε ώρα εκεί, θα κάνετε αυτό. Δεν αποφάσισαν ξαφνικά οι βολιώτες να βρεθούν στην Κουμωτινή για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό λέει η αγορά και η διαδικασία του συντονισμού εκδρομών.